Σήμερα θα δούμε ένα θέμα το οποίο πονάει. Υγεία μπαταρίας. Πώς πρέπει να χρησιμοποιούμε το τηλέφωνό μας και πώς πρέπει να εκμεταλλευτούμε την υγεία μπαταρίας μας ώστε να μην χαλάσει γρήγορα. Καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Μην ξεχάσεις να πας να τσεχάρεις στην περιγραφή. Τρέχει διαγωνισμός giveaway Instagram από την Ascos Design και το κανάλι αυτό. Οπότε τρέχεις τώρα, πας να ελέγξεις το link της περιγραφής για να πάρεις και εσύ μέρος στο giveaway και να κερδίσεις και εσύ ένα Ascos Case. Εάν δεν γνωρίζεις την εταιρεία Ascos και το Ascos Case, θα πας εδώ πέρα πάνω και θα τσεκάρεις ακριβώς το βίντεο που έγινε το unboxing του κουτιού και αν σου αρέσει, πήγαινε να το δεις και να κερδίσεις και εσύ ένα. Επίσης, εάν σου αρέσουν τέτοιου είδους βίντεο, μην ξεχάσεις να κάνεις ένα like, να πατήσεις το κουμπί του subscribe και το καμπανάκι για να μην χάσεις κανένα από το επόμενο βίντεο. Λοιπόν, πάμε στο θέμα το οποίο πονάει πολύ. Κατά καιρούς με έχετε ρωτήσει για υγεία μπαταρίας, είτε στα σχόλια είτε σε μηνύματα που έχω δεχτεί και με ρωτάτε πώς πρέπει να χρησιμοποιώ το κινητό μου και πώς πρέπει να φορτίζω το τηλέφωνό μου ώστε να μην πέσει η υγεία της μπαταρίας. Σήμερα λοιπόν θα τα λύσουμε όλα. Μπορούμε όντως να παρατείνουμε την υγεία μπαταρίας μας? Οι μπαταρίες διαθέτουν πολύπλοκη τεχνολογία. Όλες οι επαναφορτιζόμενες μπαταρίες είναι αναλώσιμα είδη και έχουν περιορισμένη διάρκεια ζωής. Αναπόφευκτα, κάποια στιγμή η χωρητικότητα και η απόδοσή τους φθήνουν και πρέπει να ανακυκλωθούν. Οι μπαταρίες των iPhone, όπως και περισσότερες έξω στην αγορά, είναι ιόντων λιθίου. Φορτίζονται γρηγορότερα, έχουν μεγαλύτερη χωρητικότητα, διάρκεια ζωής και ισχυρότερη πυκνότητα ισχύως για μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Και φυσικά μικρότερο βάρος. Ως διάρκεια λειτουργίας μπαταρίας, ορίζεται ο χρόνος που λειτουργεί μία συσκευή μέχρι να ξαναχρειαστεί φόρτιση. Ως διάρκεια ζωής, είναι ο χρόνος που χρειάζεται η μπαταρία ώστε να αντικατασταθεί. Τώρα θα μου πεις, ωραία όλα αυτά ρε Γιώργο, αλλά τι πρέπει πραγματικά να προσέξω? Με άλλα λόγια, θέλω να σας πω ότι ό,τι και χρήση να κάνεις στο τηλέφωνό σου είναι μονόδρομος. Είτε κάνεις σωστή χρήση είτε λάθος χρήση, η μπαταρία σου κάποια στιγμή θα φτάσει στο σημείο να αντικατασταθεί. Το μόνο που θα καταφέρεις είναι απλά να καθυστερήσεις τον χρόνο της αντικατάστασης. Πρώτα και βασικό, πρέπει να προσέξουμε να έχουμε στο κινητό μας την πιο πρόσφατη ενημέρωση. Η Apple συχνά στις νέες ενημερώσεις που κάνει και ενημερώσεις εξοικονόμησης ενέργειας, οπότε καλό είναι να έχεις την πιο πρόσφατη ενημέρωση όχι μόνο στο iOS, iPhone σου δηλαδή, αλλά και στο MacBook και στο Apple Watch. Πολύ βασικό, αποφεύγουμε τις ακραίες θερμοκρασίες. Η συσκευή σου έχει κατασκευαστεί να έχει μεγάλο εύρος θερμοκρασιών, αλλά χωρίς να υπερβαίνει αυτή το όριό της. Το ιδανικό εύρος λειτουργίας είναι από 16 έως 22 βαθμούς Κελσίου περίπου. Φυσικά, είναι πολύ σημαντικό να μην εκθέτουμε τη συσκευή μας σε υψηλές θερμοκρασίες, όπως ήλιος, για αρκετή ώρα, πάνω από τους 35 βαθμούς. Οπότε, πολύ προσοχή τους καλοκαιρινούς μήνες, να μην το αφήνουμε πολλές ώρες μες στον ήλιο και ψήνεται το καημένο στην ηλιοθεραπεία. Επίσης, πολύ σημαντικό είναι η φόρτιση σε υψηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Μπορεί να προκαλέσει πρόσθετες βλάβες στη συσκευή μας. Επίσης, πολύ βασικό να γνωρίζετε ότι όταν την ώρα της φόρτισης υπερβαίνει το συνιστόμενο όριο, το λογισμικό ενδέχεται να εμποδίζει τη φόρτιση πάνω από το 80%. Κατά τη διάρκεια της φόρτισης, αν ακουμπήσετε το κινητό σας και δείτε ότι είναι αρκετά ζεστό και φοράτε θήκη, καλό είναι να την αφαιρέσουμε για να συνεχίσουμε τη φόρτιση. Τώρα, κάθε πότε πρέπει να φορτίζουμε και πόσες ώρες μπορούμε να έχουμε το τηλέφωνο μας στην πρίζα? Όπως καταλαβαίνετε, λίγο πολύ οι μπαταρίες των κινητών μας είναι λίγο πιο έξυπνες από εμάς. Οπότε, καλό θα ήταν να τις ακούμε και να πηγαίνουμε με τα νερά τους. Τι θέλω να πω? Η μπαταρία σου ζητάει να φορτίσει στο 20% και αμέσως μετά στο 10%. Σημαίνει ότι δεν πρέπει να αφήνεις τη συσκευή σου να πέφτει κάτω από 10%. Το 20% είναι η πρώτη προειδοποίηση που καλό είναι να βρεις φορτιστή και να το βάλεις στην πρίζα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα εάν γίνει 1-2 φορές, αλλά το σύνηθες φαινόμενο είναι κακό και χάνει κύκλους φόρτισης η μπαταρία σου. Κύκλος φόρτισης, για όσους δεν γνωρίζουν, είναι όταν το κινητό σου κάνει μια πλήρης φόρτιση. Όπως καταλαβαίνετε, οι μπαταρίες αυτές, λόγω της δομής τους, δεν έχουν καμία σημασία πότε θα τις βάλουμε στην πρίζα. Αρκεί να μην τις αφήνουμε να πέφτουν κάτω από το 10%. Είναι έξυπνη και οποιαδήποτε στιγμή τη βάλει στην πρίζα, συνεχίζει τη φόρτιση από εκεί που ήταν και υπολογίζει τον χρόνο μέχρι να φτάσει στο 100%. Το πιο σημαντικό όμως, όπως είπαμε, είναι να πάμε με τα νερά τους. Λίγο πριν κοιμηθούμε, το βράδυ θα βάλουμε το κινητό μας στην πρίζα και την επόμενη μέρα το πρωί θα είναι έτοιμο. Αν το κάνουμε αυτό 2-3 φορές, υπάρχει μια έξυπνη λειτουργία μπαταρίας όπως την λένε τα iPhone, την οποία υπολογίζει τον χρόνο φόρτισης από την ώρα που το βάζεις να φορτίσει μέχρι την επόμενη μέρα το πρωί που θα το πάρεις. Έτσι το κινητό σου υπολογίζει τον χρόνο και φορτίζει αργά και σταθερά το κινητό σου για να μην χάνει κύκλους φόρτισης. Οπότε πολλές φορές θα έχετε παρατηρήσει όταν βάζετε συγκεκριμένες ώρες το τηλέφωνο σας στην πρίζα, σας βγάζει μια ειδοποίηση ότι το κινητό σας θα είναι έτοιμο αύριο την τάδε ώρα το πρωί. Δεύτερη ερώτηση που μου κάνετε πάρα πολύ συχνά: επηρεάζει ο ταχυφορτιστής τα iPhone? Χάνει κύκλους φόρτισης στο τηλέφωνό μου? Έχει θέμα η μπαταρία μου? Η απάντηση είναι πλέον όχι, γιατί τα τηλέφωνά μας υπολογίζουν πλέον
τα αμπέρ και τα volt που έχει ο ταχυφορτιστής, οπότε παίρνουν όσο χρειάζονται για να φορτίσουν στον χρόνο που πρέπει. Όπως είπαμε όμως, καλό είναι, γιατί είναι αριθμομνήμων οι συγκεκριμένες μπαταρίες, καλό είναι να το βάζουμε συγκεκριμένες ώρες να το φορτίζουμε το τηλέφωνό μας για να γίνονται σωστότερες και ολοκληρωμένες φορτίσεις. Άλλη μια σημαντική ερώτηση που έχετε κάνει είναι εάν επηρεάζεται η μπαταρία στο 100%, πρέπει να το βγάλω άμεσα από την πρίζα ή μπορώ να το αφήσω για αρκετή ώρα. Όπως είπαμε και στην αρχή, όταν φτάσει στο 100%, πολύ απλά σταματάει να ζητάει ρεύμα από το φορτιστή μας. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα εάν συνεχίσεις και το αφήνεις στην πρίζα. Επίσης, δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα εάν συνεχίσεις και παίζεις με το κινητό σου ενώ το έχεις το ρεύμα. Το κινητό σου φράζει το ρεύμα που παίρνει για την μπαταρία και συνεχίζει να λειτουργεί μόνο με το φορτιστή σου. Οπότε δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα να συνεχίσεις να το έχεις τη φόρτιση ενώ είναι στο 100%. Το σημαντικό που πρέπει να κατανοήσετε σε αυτό το βίντεο είναι ότι κάτω από το 10% το κινητό αρχίζει να υπολειτουργεί και ρίχνει τις επιδόσεις του επεξεργαστή αλλά και τις κάρτες γραφικών. Γι' αυτό σίγουρα λίγο πολύ όσοι το πηγαίνετε κάτω από το 10% έχετε παρατηρήσει ότι το κινητό σας αρχίζει να κολλάει, ανοίγει πιο αργά τις εφαρμογές, κατεβαίνει η φωτεινότητα της οθόνης, δεν δουλεύει πολλές φορές το flash, οπότε είναι λογικό να ρίχνει τους σπόρους του συστήματος για να μπορέσει να ανταπεξέλθει το σύστημα της μπαταρίας. Αυτό ήταν λοιπόν το σημερινό βίντεο, ελπίζω να σας άρεσε, ελπίζω να βοήθησα. Περιμένω να μου πείτε στα σχόλια ποιο θα θέλετε να είναι το επόμενο βίντεο που θα θέλετε να δείτε από αυτό το κανάλι. Επίσης, μην ξεχάσεις καθημερινά live stream στο Twitch και να πας να τσεκάρεις την περιγραφή για να πάρεις μέρος στο giveaway για να κερδίσεις και εσύ ένα ASCOS case από την ASCOS Design. Καλή επιτυχία σε όσους έχετε πάρει μέρος και καλή επιτυχία και εσάς που θα πάρετε μέρος. Μέχρι το επόμενο βίντεο, να είστε όλοι καλά.